καλά. Εγώ δηλώνω πάρα πολύ πληγωμένη που γιατί μου έχουν φέρει μια τέτοια περούκα η παραγωγή. Δηλαδή. Κάθισε στην καρεκλάρα! Δηλαδή, πραγματικά ρε φίλε. Η Ελένη Μενεγάκη θα φορούσε ποτέ τέτοια περούκα. Καλώς ήρθατε στη στήλη. Στη στήλη. Δυο όμορφα κορίτσια λένε τη γνώμη τους, αλλά έμεινε ένα. Επειδή εγώ είμαι άσχημη, ε. Όχι, ρε. Για τη Βάλια λέμε τώρα. Δεν βλέπετε τη Βάλια δίπλα μου, αλλά βλέπετε τη Μαρσό πολύ καλύτερα. Γιατί επιτέλους έγινε η κεντρική παρουσιάστρια. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Κατάφερα και την έδιωξα τη Βάλια. Μπορείτε να με βρίσετε ελεύθερα στα σχόλια. Ξέρω ότι σας λείπει, αλλά θα με ανοιχτείτε πλέον. Και από εδώ η Μαρσό, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Σε κάθε βιντεάκι θα είναι και ένας άλλος καλεσμένος. Πείτε μας στα σχόλια. Ποιος θέλετε να είναι ο επόμενος καλεσμένος μας, εννοείται οποιαδήποτε κοπέλα θέλετε, influencer, τραγουδίστρια, TikToker, μοντέλο, οτιδήποτε θέλετε, ηθοποιούς, μπράβο, γιατί όχι, γιατί να μην έρθω στην Ελένη με ένα γάκι αγάπη μου. Το βίντεο μας έχει θέμα, βάφουμε μία την άλλη, γίνομαι για σήμερα Μαρσό και η Μαρσό γίνεται για σήμερα γαριφαλιά. Το όνειρο της ζωής μου. Και το δικό μου όνειρο. Σταμάτα! Θα με βάψει η Μαρσό με τα καλλιντικά μου. Για να αυτό. Και εγώ θα βάψω τη Μαρσό με τα καλλιντικά τη. Θα ξεκινήσει για αρχή η Μαρσό και θα συζητάμε ταυτόχρονα. Θα απαντάμε σε κάποιες ερωτήσεις σας. Έχω φέρει ρούχα που φοράω εγώ στην καθημερινότητά μου ή αν βγω βράδυ έξω και όλα αυτά στο στυλ μου. Και η Μαρσό δικά τη. Τα έχουμε εδώ πίσω. Να τα. Οπότε θα γίνει, καταλάβατε, ολοκληρωμένη εικόνα και περούκες γιατί έχουμε παραγωγή, ρε φίλε. Και τι περούκες! Τέλειες περούκες! Εγώ ζήτησα από την παραγωγή. Πατήστε παύση. Σημειώστε αυτό που θα πω τώρα. Ζήτησα από την παραγωγή περούκες και πηγαίνετε προς το τέλος μετά και δείτε τι περούκες μας φέρανε. Αυτό. Σε τι φάση είστε στη ζωή σας τώρα? Προσωπικά είμαστε πολύ καλά. Εγώ είμαι σε σχέση, Μαρσό. Αλήθεια! Σε περίπτωση που σκέφτεσαι. Α, δεν θες το δικό μου σουγκάρα για να μην ακουμπήσεις το δικό σου πάνω μου? Α, ναι, ενδιαφέρον. Ναι. Εγώ είμαι σε σχέση 1,5 χρόνο τώρα. Νομίζω τα ξέρετε κιόλας. Θα μιλώ και τα ίδια. Αλλά μας πει η Μαρσό ότι είναι πιο ενδιαφέρον. Εγώ είμαι. Καλά είμαι. Έβγαλα το δίσκο μου. Οπότε τώρα κάπως χαλαρώνω. Ηχογραφώ πάλι ξανά. Τι να πω, ρε παιδιά, στην προσωπική μου ζωή. Ναι. Σκατά. Έχει σχέση? Όχι. Όχι, μωρέ, καλά είμαι. Εντάξει, έχω επικεντρωθεί λίγο σε φίλους, δουλειά και τέτοια κατάλληλα. Ωραία. Καλέ, τι όμορφα κορίτσι. Από ποιο ραντεβού πιστεύεις πρέπει να γίνεται το σεξ για να σε δει σοβαρά? Τι είπε? Από ποιο ραντεβού και μετά πιστεύεις ότι πρέπει να γίνεται το σεξ για να σε δει σοβαρά? Αχ, δεν έχω τέτοια κολλήματα. Αλήθεια, δεν το σκέφτομαι καθόλου. Ούτε εγώ, νομίζω. Άμα βγει και από την πρώτη φορά, πάω. Και εγώ νομίζω δεν έχει καμία σχέση αυτό ότι για να σε δει κάποιο σοβαρά έχει να κάνει με το πότε θα γίνει ερωτική, καταλάβατε, πράξη. Ισχύει. Πώς διαχειρίζεστε την αρνητική κριτική? Εγώ, αν περιμένω περίοδο ή έχω νεύρα, τη διαχειρίζομαι κακά, θα έλεγα. Δηλαδή με ενοχλεί. Okay. Αν μπω και διαβάσω κάτι και είμαι σε κακή φάση, ας πούμε. Mm-hmm. Αν είμαι σε μια φάση πιο cool και ευχάριστη, ούτε που ασχολούμαι. Εμένα ανάλογα το σχόλιο. Δηλαδή είναι κάποια που με πειράζουν πάρα πολύ και μπορεί να τα σκέφτομαι και να τα αναλύω και. Αλλά είναι και άλλα που θα απαντήσω, ας πούμε, κάτι τρόλ. Ξέρεις, θα απαντήσω κλαίω, ας πούμε. Ταυτόχρονα. Έχουμε και το μαλάκα, διώχτε. Τον. Αφού δεν γυρνάει η κοπέλα. Συγγνώμη. Ένα σχόλιο που σας είχε πειράξει, σας είχε μείνει, ρωτάνε. Α, δεν ξέρω, εγώ έχω άπειρα. Πρόσφατο να μου πούν ότι για τη σχέση μου, τύπου ότι εσύ μας έλεγες ότι δεν θα ξαναδείξει σχέση σου τώρα γιατί τη δείχνεις και κάτι τέτοιο. Αυτό δηλαδή με ενοχλεί αυτό το μίξι. Μπράβο, με ενοχλεί όταν πετάνε τέτοιες πόντες. Αυτό ίσως. Εμένα, καλά, από τα άπειρα που μου έχουν πει, ένα είναι ότι δεν έχω φωνή. Εντάξει. Ναι, για εσάς το καταλαβαίνω, για τους καλλιτέχνες. Δεν έχω πολλά πράγματα, αλλά φωνή έχω. Δηλαδή, αυτό το έχω. Τι ζω, αυτό. Εγώ δεν έχω ξαναβάψει ποτέ άνθρωπο, έτσι. Για πες. Τι δεν σας αρέσει να βλέπετε στα social? Άλεγα τώρα ονόματα, λέει χάρη. Τι ονόματα πες? Έχω κάτι συγκεκριμένο, τέλος πάντων. Εγώ δεν μπορώ καθόλου τα στημένα story, δεν ξέρω για σένα. Δηλαδή, δεν μπορώ όταν βλέπω άλλα κορίτσια. Τι πάει καμπάνα, κορίτσι. Που βγάζουν story και είναι τέρμα περιποιημένες, ναι. Πάντα. Ναι, αγάπη, που... εσύ όμως έχεις και ένα πρόσωπο που και να σε άβαυτη.
Θα πούνε όλοι πω. Ναι, αλλά ξέρεις πώς το βλέπω. Δεν ταυτίζεται με τίποτα το κοινό, ρε φίλε. Όταν είσαι μονίμος, μουνάρα, δεν γίνεται. Δεν θα ταυτιστεί ποτέ ο άλλος. Αυτό δεν μπορώ. Μουνάρα, είσαι, εγώ δηλαδή δεν μπορώ κορίτσια που τις βλέπω μονίμως να είναι στα story. Ενώ που είναι η δουλειά τους να είναι influencer και αυτά. Να είναι περιποιημένες, φτιαγμένες ότι έτσι ξύπνησα, έτσι κοιμάμαι, έτσι όλα. Μ' αρέσει να βλέπω λίγο πιο αλήθεια. Το αυτό. Ακούω. Εμένα δεν μ' αρέσει να βλέπω τη Λατινοπόλο. Καθόλου, τη μισά! Ναι, κάτσε ρε, συνακολουθείς. Όχι αγάπη, αλλά και εγώ. Βγαίνει for you. Βγαίνει τώρα. Α, στο TikTok. Κάνει blog παντού, ναι. Ναι. Πω, μου μαλάξει, έχω κάνει σαν μπαστομένο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ποιο είναι το celebrity crush σας από Ελλάδα? Η Μαρσό. Εμένα ρε παιδιά, το αγόρι μου. Τι θα έλεγα άλλο, ο Χρήστος Μάστορας. Έλα ρε μαλάκα. Παλιά είχα το Ράμο. Παλιά όμως, πάρα πολύ παλιά. Τώρα όχι. Γιατί δεν έχω αλήθεια στο λέω τώρα. Αλήθεια, δεν πειράζει. Δεν μου έρχεται. Δηλαδή, άμα είχα κάποιον. Δεν θα μου ερχόταν κατευθείαν. Κάτσε τώρα να δεις τι θα γίνει εδώ. Αχ, ξέρεις τι. Θα σου κάνω όπως κάνω τη μύτη μου. Ναι. Έτσι λίγο και καλά. Εσύ γιατί το κάνεις αυτό που έχεις μια μύτη τόση. Για να γίνει λίγο πιο άνημη την καλά, κατάλαβες. Δεν περιμένω ποτέ ότι. Δεν θα τη πάει κάτι, αλλά. Έλα, μια χαρά το έχει στρώσει. Ναι, ναι, τι να σου πω. Όταν ήσασταν μικρές, τι θέλατε να γίνετε? Ηθοποιός εγώ. Πάντα. Παιδιά, εγώ είναι λες και έκανα μάγνηθες πραγματικά μικρή. Γιατί παίζαμε με τις αδερφές μου και με τις φίλες μου κάτω στο πεζόδρομο, next top model. Αλήθεια! Ναι. Το πρώτο, τα έχεις δει τα πρώτα. Ναι. Ναι. Και πάντα ήμουνα η παρουσιάστρια, όπως αυτή τη στιγμή. Το όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα. Ναι. Και μοντέλο ήθελα να γίνω από μικρή. Μετά άλλαξα πάρα πολλές τέτοιες απόψεις. Τι γνώμη πιστεύετε έχει ο κόσμος για εσάς που δεν σας ξέρει? Για μένα πιστεύω ότι με θεωρούν σνόπ και ψώνιο ίσως. Αλήθεια. Δεν ξέρω, έχω αυτή την... έτσι νιώθω. Εμένα έχω ακούσει δύο απόψεις. Ή ότι είμαι πάρα πολύ ξινή και κακιά. Ή ότι είμαι τύπου πολύ φασαία. Γνώμη. Τύπου πολύ φασαία όμως. Τύπου πολύ. Είσαι. Δεν είναι. Εγώ είμαι γιαγιά που δεν καταλαβαίνω τα φασαία και τις λατίνες. Εγώ τι θεωρούμε? Η θεία. Όχι, εσύ θεωρείσαι μια κυρία. Α, ούτε σλατίνα ούτε φασαία. Όχι, εσύ είσαι κυρία. Κυρία. Κυρίας. Τον θεωρείς ανθρωπό σου, συγχωρείς την απιστία δεύτερη φορά? Ναι, εγώ το έχω κάνει. Δεν ξέρω. Και τι κατάλαβες? Πραγματικά. Παιδιά, ξανάγινε. Όχι, είμαστε στα δύο. Στις δύο φορές. Ότι έγινε δύο φορές και τέλος ξανάγινε μετά. Δύο φορές. Δεν ξέρω το τι θα ξημέρωνε, αλλά. Δεν ξέρω. Εγώ την απιστία τη θεωρώ και έλλειψη σεβασμού. Εγώ θεωρώ απλά ότι κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, το έχουν στο αίμα τους, ρε παιδί μου. Ότι δεν μπορούν το να μείνουν με έναν άνθρωπο. Όχι ότι σε αγαπάει λιγότερο. Ή ότι δεν σε θεωρεί τον άνθρωπο του και. Απλά έτσι γεννήθηκαν, ρε παιδί μου. Βέβαια. Μπορείς εσύ να μην το δέχεσαι σαν χαρακτηριστικό του και έχεις κάθε δικαίωμα. Εγώ, άμα τον έχω γνωρίσει πολύ και ξέρω ότι με αγαπάει και μου φέρεται καλά και ξέρω ότι εκεί πέρα, ξέρεις, έχει ένα θέμα, θα κάτσω, δεν ξέρω. Εντάξει, όχι να γίνεται κάθε μήνα, ας πούμε. Ναι. Αλλά το ότι απάντησε κάποιος δεν σημαίνει για μένα ότι δεν με αγαπάει, ας πούμε. Συνήθως η απιστία είναι ανασφάλεια αυτού που την κάνει. Την δηλαδή είναι ανασφαλής ο άνθρωπος που κάνει την απιστία για εμένα, ότι εσύ δεν ευθύνεσαι ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Αυτό, ναι. Πώς πιστεύεις ότι αλλάζει η ζωή μας όταν νιώθουμε ερωτευμένοι με κάποιον? Εγώ είμαι σαν χαμένη. Όλοι. Όχι, εγώ δεν βλέπω μπροστά μου, τύπου είμαι. Δεν καταλαβαίνω το τι μου γίνεται. Νομίζω όλοι, ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν είσαι ερωτευμένος, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν ερωτευμένη. Είμαι βασικά ακόμα ερωτευμένη, αλλά όταν ήμουν στις αρχές με τον Χρήστο και αυτά. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, ήμουνα πραγματικά. Κοιμόμουνα. Και το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά κοιμόμουνα 2 ώρες. Αλήθεια. Και ένιωθα ότι έχω κοιμηθεί 20 ώρες. Είναι τόσο. Τραλαλά, τραλό. Νίκος, ειδικά το έχει ζήσει. Είναι πίσω. Αναπτυσμένος, αχ, τι έχω ζήσει ο άνθρωπος. Ετούσα, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Ήταν, έτρωγα, δεν ξέρω, μία φορά την ημέρα και ένιωθα... Φουλ, ας πούμε. Σε γέμιζε πολύ όλο αυτό το συνέστημα και. Εγώ όταν είμαι ερωτευμένη δεν είμαι καθόλου παραγωγική. Πολύ το έχω. Καθόλου, δηλαδή κάνω ένα pause και το μόνο που
σκέφτομαι είναι αυτό το άτομο και να το δω μετά και να περάσει ώρα και που δεν είναι παραγωγική καθόλου. Δεν... Εμένα π.χ. ο έρωτας είναι πηγή ενέργειας. Όταν είμαι ερωτευμένη, είμαι στο πικ της έμπνευσης και της παραγωγικότητας. Και όταν δεν είμαι, είμαι απλά πολύ ρουτίνα, πάω στη δουλειά μου, κάνω αυτό, κάνω αυτό, κατάλαβες. Έμπνευση έχω όταν... Πληγώνουμε. Είσαι στα πατώματα. Ναι, οι περισσότεροι καλλιτέχνες που γράφουν μουσική. Μα, έχω παρατηρήσει. Μα όταν είσαι χαρούμενος και γράφεις, ας πούμε, ή κάνεις κάποιο κομμάτι, ας πούμε, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αχ, είμαι τέλεια, ξέρεις, πρέπει να περνάω τέλεια. Ενώ όταν πονάς, ας πούμε, έχεις πράγματα για να πεις, κατάλαβες. Ισχύει. Λες να σου κάνω καμιά και καλά μπροστά λίγο πιο έντονο. Ναι. Εγώ... Παιδιά, εγώ δεν μπορώ για να βάψω κανέναν άλλον εκτός από εμένα. Ξέρεις τι όμως, θα σου βάλω βλεφαρίδες για να... Ωραία, μην αγχώνεσαι. Πάμε στα άλλα μας. Παιδιά, εγώ δεν το έχω για να βάψω άλλους. Σκέψω ότι με βάφεις για να βγω σε live να τραγουδήσω. Αγάπη, άμα έβγαινες έτσι, δεν θα σε αφήνω εγώ να βγεις. Πω, πω... Νιώθετε πίεση στα επαγγελματικά. Ναι, φουλ εγώ. Πάρα πολύ. Εσύ, αγάπη, είσαι 22 χρονών. Και αν το σκεφτείς ότι πόσα τραγούδια έχεις βγάλει, πόσο δουλεύεις, τα περισσότερα είναι σχεδόν όλα επιτυχίες, δηλαδή το καταλαβαίνω και λίγο. Ρε παιδί μου, ο δικός μας ο γορ, καλά και το ξέρεις και από τον άνθρωπό σου, ας πούμε, δεν επαναπάβησε ποτέ. Και λες, OK, έχω κάνει ένα καλό CD, πρέπει τώρα το επόμενο, ας πούμε, να είναι καλύτερο. Και καλύτερο, ναι, 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 ναι. Και καλύτερο, και καλύτερο, οπότε αυτό σε... Βαραίνει φουλ, κατάλαβες. Γνώμη για το μάτι. Πω, πω. Εγώ δεν είμαι πιεσμένη, γιατί κάνω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και που αγαπάω. Είμαι και εργασιομανή, το ξέρουμε όλοι. Θέλω συνέχεια να δουλεύω και να ασχολούμαι με κάτι, άρα δεν πιέζομαι εύκολα με τη δουλειά. Πώς θεωρείτε ότι είναι μια υγιής σχέση? Λιώσαμε με το μόλι, βλέπω. Τώρα, τι να σου κάνω άλλο, δεν γίνεται. Ή να βάλουμε βλεφαρίδες. Βλεφαρίδες πρέπει να μου βάλεις, αφού βάζεις συνέχεια βλεφαρίδες. Δεν θα μου βάλεις βλεφαρίδες. Λοιπόν, αλλά θέλω ένα ψελιδάκι, Μαρία. Μεγάλο, έστω. Κόψτε με τα δόντια, ρε. Τι λες, μωρέ μαλάκα. Πώς θεωρείτε ότι είναι μια υγιή σχέση, λέω? Εγώ θεωρώ ότι αν υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στο ζευγάρι, αυτό μετά είναι και υγιή σχέση. Αν υπάρχει σεβασμός και από τις δύο πλευρές και αλληλοκατανόηση, είναι υγιής για μένα. Συμφωνώ πολύ και θα προσθέσω ότι για μένα μια υγιή σχέση είναι ότι όταν ο άλλος καταλαβαίνει, ας πούμε, και τη δουλειά μου, τη σέβεται και το ωράριό μου που δεν έχω βασικά εγώ. Ξέρεις, όποτε μου χτυπήσεις με το τηλέφωνο, λέω OK, πάω, έρχομαι. Λοιπόν, θα σου κάνω πιο έντονο από κάτω για να φανεί λίγο έτσι πιο goth. Σεβασμός προφανώς, αλλά αυτό που με καίει εμένα είναι αυτό, το να κατανοεί, ρε παιδί μου, την δουλειά μου και τις υποχρεώσεις μου, ας πούμε, και να μην το κάνει about him ή about her, αυτό. Ποιος ήταν ο χειρότερος σας χωρισμός, το περιστατικό, όχι το άτομο? Χωρίζω πολύ αδιάφορα συνήθως. Αλήθεια? Ναι. Για με μήνυμα συνήθως ή τύπου τελειώσαμε και τελεία. Δεν είχα ποτέ δράμα σε κανένα μου χωρισμό. Από τη δική μου πλευρά. Από την πλευρά του άλλου, εντάξει, έχει υπάρξει δράμα, αλλά από τη δική μου πλευρά δεν είναι ποτέ. Τι δράμα? Δράμα να κλαίει, να μου λέει ότι δεν θέλω να χωρίσουμε και όλα αυτά. Εγώ δεν έχω πάλι κάτι ακραίο επίσης. Εγώ είχα μετά από το χωρισμό, ήμασταν σε ένα πάρτι, τον είχα φτύσει στα μούτρα, γνώμη. Αλλά τύπου χλεπίδι τανικό. Έτσι. Αλλά είχαμε χωρίσει ήδη, ας πούμε, κανένα μήνα. Απλά δεν τον είχα πετύχει κάπου. Και τον πέτυχα εκεί και λέω, αφού τον είδα εκεί. Α, κάτσε, σε είχε χωρίσει αυτός όμως. Ναι, ναι. Α, γι' αυτό χλέπα. Γιατί αν τον έχεις χωρίσει, είχαν γίνει πολλά, ρε. Είχε σκάσει και στο πάρτι και με άλλη κοπέλα και τέτοια. Ενώ είχαμε χωρίσει πολύ πρόσφατα. Που αυτό, ας πούμε, για μένα είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή δεν σέβεσαι καθόλου τον άλλον. Ιδανικό πρώτο ραντεβού? Γενικά εμένα δεν μου αρέσει το ραντεβού αν είναι με εντελώς. Γιατί γελάει? Θα εξηγήσω τι εννοώ. Αν είναι εντελώς με άγνωστο άνθρωπο, δηλαδή δεν έχω βγει ποτέ εγώ πρώτο ραντεβού και να μην σε ξέρω καθόλου.
ποτέ στη ζωή μου. Γιατί με αγχώνει αυτό εμένα. Δεν με βοηθάει. Όχι. Πάντα ή θα ήταν αυτός από κάποια κοινή παρέα. Αν είναι από κοινή παρέα το πρώτο ραντεβού και τον ξέρω λίγο και δεν έχω αυτό το στρες, κατάλαβες. Θα μου άρεσε κάτι πιο ρομαντικό. Δεν θέλω μαγαζί, φαγητά και τέτοια. Μία βόλτα με το αμάξι στη θάλασσα, να δούμε τον Βαγγέλη Βασίλη. Έλα, ρε. Ναι. Τώρα ξεκινάω σένα. Πρέπει να σου φέρει για την πλεφαρίδα. Ναι. Τώρα θα καταλάβεις τι πάει να πει χάλι να δώσει μακιγιάζ. Αν εσύ είσαι κακή, θα δώσω. Κοίτα, σου πάει κάπω. Θέλετε να κάνετε παιδιά, αν ναι, πότε. Εγώ στα 30+. 32, 33. Αλλά θες οικογένεια. Θέλω full παιδιά. Δύο ειδικότερα θέλω. Ένα γόρι και ένα κορίτσι. Εγώ δεν ξέρω αν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι το να κάνω παιδιά και οικογένεια. Ναι, δεν είναι κάτι που μου έχει χτυπήσει κάποιο καμπανάκι ή το νιώθω. Είμαι στη φάση που συζητάω με την ψυχολόγο μου ότι μπορεί να θέλω και για μια ζωή να μην κάνω οικογένεια. Δηλαδή να μην κάνω παιδιά, ρε παιδί μου. Και νομίζω είμαι πιο κοντά σε αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν μου έχει χτυπήσει καθόλου. Μου πει εντάξει, είμαι 27. Δεν είναι ότι είμαι 40, δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι, είμαι σε αυτή τη φάση τη ζωή μου που δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμη να δώσω το χρόνο και να αναλάβω μια τέτοια ευθύνη. Το νιώθω τεράστιο. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα σου βάλω τις έντονες. Ναι. Θα ξέρεις ότι εγώ βλεφαρίδα ψεύτικη σε κάθε. Όποτε πήγαινα στη φωτογράφηση, δεν επέτρεπα να μου βάζουν ποτέ. Γιατί? Γιατί τις μισώ. Τώρα ποτέ, θα... δηλαδή έλεγα θα ότι. Θα σε κάνουμε. Το είχα όρο, ρε παιδί μου. Πήγαινα και έλεγα ότι ψεύτικη βλεφαρίδα δεν θα μπει. Τελείω. Και δεν έπρεπε. Anime girl. Πάμε να την κολλήσουμε σήμερα. Μαλάκα, θα το βουλώσεις. Να, όμορφα μας φέρονται εδώ. Για περίμενε τώρα. Καλά θα πάει αυτό. Για κλείς. Τώρα θα καταλάβετε γιατί δεν επιτρέπω βλεφαρίδες. Για πριν τη δουν. Α, εγώ. Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Ωχ, φυσάει. Έλα. Ρε, πού, συγγνώμη παιδιά. Ναι, παιδιά δεν. Θα την κόψω λίγο ακόμη γιατί δεν τις κάνει μάλλον. Να σας πω το μακιγιάζ μου, πώς είναι. Το. Νίκο, εσύ που είσαι ειλικρινής θα μου. Οι φακίδες φαίνονται. Οι φακίδες φαίνονται. Πάρα πολύ ξέρω. Όχι. Τα χείλη δεν θα τις βάλεις κάτι. Θα το βουλώσεις, θα βάλουμε πλάμπ. Γιατί δεν τις βάζεις τώρα. Κάνω κάτι άλλο αγόρι. Έχει φάει κόλμα, κάτι δεν το έλεγα στα χείλη μου. Περίμενε λίγο ρε μάλα, για να το λέω μάρος, είμαι άχρωμη. Όχι, όχι, μην βάλεις. Το έργο μου. Είναι νεκρή οριακά. Φαίνεται πολύ λευκή. Όχι ρε, γιατί λες αυτό. Θα βάλω κι άλλο ρούς. Για κλείς. Ήταν, ναι. Α, για. Για να σε δούμε. Τι είναι αυτό. Φίλε, εμένα μου αρέσουν δε. Δεν είμαι Μάρσο, μη θέσω. Εντάξει, βέβαια τις έβαλα τις πιο μεγάλες μου ever. Ο Βασίλης είναι πίσω από το μαγνένους. Εν τω μεταξύ, κάτι με γαργαλάει στο φρύδι μου, φτάνει μέχρι εκεί. Κοίτα, βέβαια είπα για να βάλω κάτι πιο έξτρα από την παράσχη. Τώρα θα δείτε το πιο βαρετό που θα κάνω εγώ στη Μάρσο, γιατί εγώ δεν. Ωραία, πάει. Γιατί γελάτε. Καλά, η περούκα θα τα απογειώσει όλα, δεν θέλω να αγχώνεστε. Το θέμα είναι να μην μπλεχτεί η βλεφαρίδα με την περούκα, γιατί αν μπλεχτεί με αυτή την περούκα. Α, αυτή μπήκε πιο εύκολα. Έλα, μια χαρά. Για, άνοιξε μία. Έχω. Ο Χριστός. Κάτσε, έχει ανέβει λίγο πάνω, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε, είπα. Παιδιά, ο Νίκος είναι έξαλλος για κάποιο λόγο που με βάφεται έτσι. Το βλέπετε, έχει αγχωθεί. Εντάξει, τώρα όχι. Έλα, τώρα ό,τι είναι. Ό,τι είναι τώρα. Βάλουμε και λίγο gloss, γιατί θέλω να το γλώσσω. Gloss, αγάπη, βάλε αυτό μόνη σου. Εγώ θα τις βάλω λίγη ακόμα. Και πάρα πολύ. Αλλά θα σου κάνει μετά έτσι τα χείλια. Τώρα κάτσε, πες την αλήθεια, με φαντάζεσαι έτσι, σου αρέσει δηλαδή. Είσαι λίγο ράτσετ, αλλά μου αρέσει. Και λίγο πιο κόκκινη μητούλα. I love. Λοιπόν, άρα συνεχίζω. Από τη μία πλευρά. Όσο είμαι. Φαίνομαι πιο μικρή δηλαδή με αυτό το μακιάζ, να το κάνω πιο σύντομα. Ρε Νίκο, δεν είμαι και τόσο χάλια. Απλά είναι hater, ρε. Άρα βάφω την Μαρσότ. Α! Τι έχουν πάθει όλοι οι άντρες και φοβούνται να πούν ότι είναι σε σχέση ενώ συμπεριφέρονται έτσι. Θέλουν να εσύ το έγραψες. Θέλουν να έχουν κι άλλες, αγάπη μου. Τι εννοείς τι έχουν πάθει. Συμπεριφέρονται έτσι και δεν το λένε. Έτσι δηλαδή, πώς εννοούμε, παιδιά. Θέλουν να έχουν κι άλλες. Α, πολλές κι άλλες κορίτσια. Ναι, ότι θέλουν να
κρατάνε κρυφή τη σχέση τους για να μπορούν να είναι ανοιχτοί στα πάντα. Μπορεί και να φοβούνται ότι η κοπέλα θα έχει απαιτήσεις. Κατάλαβες, άμα πούνε ότι είμαστε σε σχέση, ας πούμε. Τι απαιτήσεις διαφορετικές θα έχει αν πούνε ότι είναι σε σχέση. Ξέρω ρε παιδί μου, το πώς το σκέφτεται ο καθένας. Καλά, εμένα και τους άντρες δεν πολύ ασχολούμαι. Όχι παιδιά, δεν θα δέχεστε ανθρώπους που σας έχουν κρυφά ενώ εσείς δεν θέλετε. Π.χ. Πολύ ωραίο το γλωσσό. Το θεωρώ πολύ λάθος να είσαι σε μια σχέση που άλλο σε κρατάει κρυφή ενώ εσύ θες να το δείχνεις και δεν θες να είσαι σε μια κρυφή σχέση. Αν θέλει μια κρυφή σχέση, που να βρει ένα άλλο κορίτσι. Κλείστε ματάκια ζου. Δεν χύνει πλέον καθόλου ενώ τι, παλιά... Τι! Το ρούς σου ποιο είναι? Δεν χύνει πλέον καθόλου ενώ παλιά έχει κατευθείαν μήπως με κερατώνει. Γνώμη που δεν τελειώνει πλέον, να το πούμε λίγο πιο κόμψα γιατί δεν μ' αρέσει. Δεν τελειώνει. Τελειώνει. Όταν κάνουν σεξ. Α. Ή αργεί πάρα πολύ. Αργεί, μήπως με κερατώνει. Ρε παιδιά, αυτό δεν ξέρω τώρα. Εγώ πιστεύω ότι το αν τελειώνει ο άντρας ή όχι έχει να κάνει και με το πόσο σε θέλει. Μήπως δεν είστε και πολύ σε πολύ καλή φάση. Μήπως σκέφτεται άλλα, μήπως έχει άγχος. Μπορεί να περνάει διάφορα. Για μένα καλό θα ήταν συζητήσει να του το πει. Δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, έχω παρατηρήσει αυτό. Νιώθω άβολα π.χ. και δεν είναι. Αυτό νιώθω άβολα και δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Θέλεις να μου πεις λίγο τι μπορεί να σε ενοχλεί και να μην κατάλαβες. Συζήτηση. Ρε παιδιά, εγώ θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι, όχι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες περίοδοι της ζωής μπορεί και να μην έχεις καν... Τι? Α. Κάβλες. Ναι ρε παιδί μου, αλλά πιστεύω μένεις στη διαδικασία να κάνεις σεξ, πώς γίνεται. Μπορεί να το κάνεις για να μην στεναχωρήσεις τον σύντροφό σου, ας πούμε, και να το πολεμήσεις και τέτοια, αλλά να μην μπορείς να τελειώθεις. Τελειώσεις. Άρα κάτι συμβαίνει. Ναι, μπορεί ας πούμε το να μην φταίει ο σύντροφος, ας πούμε, και απλά να είσαι σε περίεργη φάση, είτε αυτό που είπες, ας πούμε, το να έχεις πολύ άγχος, είτε να σκέφτεσαι κάτι, ή το να είσαι πολύ στεναχωρημένος. Εγώ, okay. Ας πούμε, όταν είμαι στεναχωρημένη, νομίζω... δεν έχω καθόλου όρεξη. Καλά, ναι. Κανένας, νομίζω. Καθόλου. Νομίζω γενικά η λύση είναι συζήτηση. Mm. Να το συζητήσεις. Να το πεις αυτό που σε ενοχλεί. Ωραία, κραγιόν εμένα. Α, αυτά είμαστε. Ναι, περίμενε να σου βάλω κραγιόν. Πότε ερωτευτήκατε για πρώτη φορά? Παιδιά, εγώ ερωτεύτηκα όταν ήμουν 17, πρώτη φορά. Τον πιο λάθος άνθρωπο θα μπορούσα να ερωτευτώ. Αλήθεια. Ναι, τον πιο λάθος άνθρωπο, αλλά χαίρομαι γιατί πήρα, ρε παιδί μου, ένα μάθημα που ήταν σημαντικό. Ξανάμπλεξα μετά πάλι με τόξο και με τόξο και κατάλαβες, πήρα το μάθημά μου. Εγώ... Εγώ στο 16 μου. Ήταν πολύ όμορφη εμένα ναι. Η σχέση μου. Ήταν πάρα πολύ. Τέλειο. Εμένα, παιδιά, ήταν μια ταλαιπωρία. Ήταν πολύ μαλάκας. Ήταν πολύ μαλάκας και ήμουν και εγώ πολύ ακατάλληλη για σχέση. Κράτησε, βέβαια, 2,5 χρόνια κάπου εκεί. 2,5 χρόνια. Μένω σε σχέσεις παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Τι μου έχει βάλει, Πόσκα. Σου βάλω γλώσσα. Αχ, ωραίο αυτό. Και σε έχω πασάλιψει λίγο. Α, ναι. Ναι, αλλά δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Όχι, δεν έχω αγχωθεί. Έκανε όσο μπορείς. Απλά σε όσο μπορείς. Ωραία. Πώς κάνεις μία σχέση να μην ρουτινιάσει? Λοιπόν, να σου κολλήσω και κανένα στρασάκι. Εσύ κολλάς. Εγώ πρέπει. Πώς κάνεις μία σχέση να μην ρουτινιάσει? Κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Πας ταξίδια, άμα έχεις την οικονομική δυνατότητα. Η ρουτίνα όμως νομίζω είναι και λίγο λογικό να υπάρχει κάποιες φορές. Δηλαδή, αν είσαι με τον άλλον και 100 χρόνια, θα έρθει η στιγμή που θα μπεις και σε μία ρουτίνα και είναι λογικό. Τώρα νομίζω αυτό που είπε η Μαρσό και έχει πολύ δίκιο, αν γίνονται ταξίδια. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα πω τώρα, να βγαίνεις μία φορά την εβδομάδα, μία φορά τις 2 εβδομάδες, ραντεβού κανονικό. Ναι, και για ένα ποτό, ένα φαγητό. Τύπου να ντύνεστε όμορφα και να λέτε τώρα θα πάμε οι δυο μας για ένα φαγητό, να μιλήσουμε. Συμφωνώ. Νομίζω είναι πάρα πολύ βασικό όταν χάνετε αυτό και νομίζω χάνετε και σχέση. Πάμε να ντυθούμε και ξαναερχόμαστε. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα που θα ολοκληρωθεί αυτό το υπέροχο που έχει χτίσει. Υπέροχο, δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς. Μ' αρέσει που παραπονιέται που εγώ εδώ, ναι, έχω κάνει ένα αριστούρχημα. Γέμισα μετά το τέτοιο. Οπότε πάμε να μου διαλέξει outfit τη Μαρσό και ωραία. Να μιλήσω κι εγώ τη Μαρσό. Συγγνώμη, εγώ θα βάλω αυτά. Εσύ θα βάλεις αυτό το σετάκι που είναι φούστα πολυμίνι με τοπάκι. Θα βάλεις αυτό. Θα βάλεις αυτό το καλσόν. Και αυτό θα το σκίσουμε και θα το κάνουμε τύπου, ξέρεις, μπολερό. Αυτό θα το βάλω κανονικά. Ναι, το βάλεις κανονικά. Και μετά θα βάλεις
Αυτό. Από και κάτω. Από πάνω. Θα μου είναι φόρμα έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν χρειάζεται. Ναι, έτσι είναι το τέτοιο. Μετά θα βάλεις αυτές τις κάλτσες. Και αυτά τα γάντια και θα σου βάλουμε και αξεσουάρ μετά. Εγώ είμαι πολύ απλή στο στέλνω, δηλαδή πραγματικά η Μαρσό μου έχει φέρει, δεν ξέρω πώς θα μπουν όλα αυτά. Εγώ έχω φέρει, είστε έτοιμοι. Ξέρετε, αυτά οι φουστοζώνες που φοράω, σου έχω φέρει μια φουστούρα. Αγάπη, αυτό δεν θα μου μπει ούτε στο ένα μπούτι, να ξέρεις. Είναι ελαστικό πάρα πολύ. Ναι. Αυτή τη φουστούλα. Ορίστε. Μάτσι μάτσι. Μάτσι μάτσι. Ναι, προφανώ είναι μάτσι μάτσι. Και σου έχω φέρει και το πάκι από πάνω. Ναι, το οποίο το βάζουμε με συνικεράκι αυτό. Εγώ έτσι μπορώ να δεθώ μπροστά στη κάμερα. Ετοιμαστείτε τώρα, Χαϊδέ. Γαριφαλιά, από μέσα και το τέτοιο. Μη με ανεβάσει έτσι, θα σου κατεβάσω το προφίλ, ρε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι φοράω 39 νούμερο, γι' αυτό δεν τη το έφερα. Άρα έχει μαζί την σου. Ναι. Φεύγω τώρα. Όχι, εγώ φεύγω τώρα γιατί αυτό είναι εντάξει. Ρε μαλάκα, τι περούκα είναι αυτή! Γελία, άνθρωπε. Ρε αλήθεια, δηλαδή, τώρα, δεν το σκεφτήκατε πάρα πολύ. Δεν τη φέρεις αυτή. Δεν τράω. Καλά, γέλα. Γέλα. Παιδιά, αλήθεια τώρα. Όχι, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που έχει, μου φέρατε τέτοιες περούκες. Ναι, αυτό δεν παίζει, δεν παίζει. Είναι σαν αυτά τα παιδάκια από τους σκέιτερ. Μαύρο καρέ κοντό και σκέφτομαι ένα όνομα γαλλικό. Ρε, δεν θα ξανάρθω ποτέ σε αυτό το κανάλι. Μα δεν πάνε καλά. Κύριε, να σου πω, αυτό το κανάλι είναι απλά για να φωνάζει κόσμο και να τους κάνει ρόμπα. Μαρσό, μπορείς να έρθεις, κοπέλα μου, δεν φτιάχνει περούκα, αυτό είναι. Λοιπόν, πραγματικά μας φέρατε τις πιο χτένιστες. Είπατε ποια είναι πιο χάλια αυτή. Έτσι με τόση ώρα. κάνε λίγο εμένα, Μαρσό. Όταν κάνω TikTok. να κάνω εγώ λίγο. Εγώ γιατρό το λέω. Τότε γιατί πάει να σπάσει το μυαλό μου, γιατί νιώθω αυτό το κόμπο στο λαιμό. Το λέσα. Μαλάκα, εγώ. Οι κούκλες. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Με επιτυχία πάνω απ' όλα αλλάξαμε looks και γίναμε Γαριφαλιά Καλυφώνη και Μαρσό. Πείτε μου επόμενο καλεσμένο που θέλετε να κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο που κάναμε με τη Μαρσό, τη συγκεκριμένη στέλη, να ανταλλάξουμε looks και ελπίζω μάλακα την επόμενη φορά φέρετε καλύτερες περούκες. Έχω γίνει έξαλλη, μα το Θεό. Τέλος πάντων. Like, subscribe στο βίντεο, follow στο Instagram, θα έχουμε το Instagram μας από εδώ, το Row House, στο TikTok, στο παντού. Αυτά. Ντρέπομαι. Για να αλλάξω αμέσως. Εδώ θα σου σήμα. Να και σε σένα, να και σε σένα, να και σε σένα. Έχεις περάσει καλύτερα σε γύρισμα.